Καλησπέρα, καλησπέρα. Τελευταία Τετάρτη του Σεπτέμβρη. Μα τι ωραίο Σεπτέμβρης αυτός που τα έχει όλα. Για μένα ειδικά είχε και τις διακοπές μου και την ξεκούρασή μου και τους αγώνες. Όλα τα έχει αυτός ο Σεπτέμβρης. Ένα Σεπτέμβρης που δεν σου θυμίζει τίποτα ότι είναι ο προθάλαμος του χειμώνα, γιατί είναι ζεστός. Νομίζω ότι είναι ο προθάλαμος του καλοκαιριού. Έτσι σου θυμίζει, άνοιξη. Και όπως πάντα, το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας, πιστό στη στήλη του νέου συγγραφείς ποιητές, θα παρουσιάσω την Κατερίνα μου, το Κατερινιό. Το Κατερινιό είναι φίλη μου καλή και το καλοκαίρι η Κατερίνα η Ραμαδάνη ήταν η συντροφιά μου με το μυθιστόρημα «Το φιλί του Σκορπιού». Βέβαια συντροφιά για μια μέρα, γιατί το ρούφιξα στην κυριολεξία. Με ρώτησες καλώς την λοιπόν, καλώς σε βρήκαμε. Καλώς σας βρίσκω και εγώ. Χαίρομαι, Ολυμπία μου, που τα λέμε από κοντά. Και χαίρομαι που το ρούφιξες ως την τελευταία του σελίδα. Πραγματικά δεν μπορούσα να το σταματήσω. Ειλικρινά στο λέω αυτό. Με ρώτησες πριν που πήγα στα και σου λέω με έθαινα. Ξεκίνησα να το διαβάζω. Είχα κάνει αιματικά μπανάκια πρωί 8 η ώρα. Κατά τις 9.30-10 στην ξαπλώστρα με καφέ. Και ξεκίνησα να το διαβάζω 10 η ώρα, βάλε. Και το τελείωσα 7 το απόγευμα. Αλλά ήταν. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι ένα βιβλίο που μπορεί να γίνει και έργο. Γιατί είναι σκηνές. Έχει κινηματογραφικές σκηνές. Θα μπορούσε να γίνει και έργο. Ναι, έχει σκηνές πολλές. Και θεατρικό έργο και βέβαια και κινηματογραφικό έργο. Λίγο, κάποια στιγμή, θέλω να σου το πω γιατί. Κάποια στιγμή το χάσα, μπερδεύτηκα, δηλαδή, ξέρεις τι, δεν κατάλαβα. Μάλλον να μιλήσουμε και θα φτάσω σε αυτό το ερώτημα, προς το τέλος θα φτάσω σε αυτό το ερώτημα. Μου κάνει εντύπωση πως μία γυναίκα που αγαπάει έναν άνθρωπο δεν μπορεί να ξεχωρίσει ότι δεν είναι ο άνθρωπός της. Αυτό δηλαδή με... Ναι. Αλλά θα μου πεις, αυτό είναι η μαγεία της μυθολογίας. Ότι υπάρχει και λίγο έτσι το... Γιατί, εντάξει, τώρα η μάνα, είδες η μάνα πως άνοιξε και καταλαβαίνει. Έτσι, οι μάνες πάντα καταλαβαίνουν και από το τηλέφωνο καταλαβαίνουν από τη χρειά της φωνής το παιδί τους. Η Φιλενάδα δεν κατάλαβε. Ίσως επειδή υπήρχε μια απόσταση και υπήρχαν κάποιοι μήνες, την περίμενε την άνοιξη. Ίσως, εγώ ξέρεις τι σκέφτηκα μετά και το δικαιολόγησα, λέω μήπως ήταν εν τέλει, δεν ήταν αγάπη, ήταν μια βιτρίνα, μια... Ήταν μια φρέσκια σχέση. Και ήταν ότι με είχε εντυπωσιάσει αυτό που λέμε ότι όταν τη δεις το πρωί και τη ζήσεις τότε, δηλαδή ήταν αυτό το ωραίος άντρας, με την ωραία κολόνια, η ωραία κοπέλα, με το θεαθήνε, το μπροστά. Ναι. Και δεν ήταν το πιο βάθος για να καταλάβει το χαρακτήρα. Ακριβώς. Δεν ήταν ουσιαστική η σχέση, ήταν φρέσκια. Υπήρχε απόσταση κάποιων μηνών. Αυτή τον επισκέφτηκε την Άνοιξη στη Ισπανία. Και δεν το ξεχώρισε, ίσως ήταν και το δωμάτιο λίγο σκοτεινό, δεν είχε και πολλές διαφορές, γιατί ο πανομοιότυπός του, άντρας, δηλαδή αυτός που τον διεκδικούσε, είχε καταφέρει να στήσει το φένεστε, το εξωτερικό του, την εξωτερική του φόρμα, να σου το πω έτσι, σαν τον άλλον. Και το είχε πετύχει σε μεγάλο βαθμό. Υπήρχαν πολύ μικρές αισθητές διαφορές, όπως είναι η γλώσσα, που οι Καταλανοί έχουν λίγο πιο βαριά προφορά, και ίσως το χρώμα του δέρματος, αλλά και αυτή το δικαιολόγησε μέσα της, ότι μάλλον θα σκούρινε από τον ήλιο της Ισπανίας. Και έτσι ξεγελάστηκε. Ναι. Και αυτό, προχώρησε. Ναι, αυτό δηλαδή εκεί, αλλά μετά σου λέω, το δικαιολόγησα με το μυαλό μου έτσι. Γιατί εμένα πήγε και το μυαλό μου πώς θα μπορούσε να γίνει κινηματογραφικό. Εγώ δεν ξέρω, το έφτιαχνα και τα... Αν θα σκεφτείς λίγο πιο βαθιά, υπάρχουν πολλά έργα κινηματογραφικά
που ο ένας μπαίνει στη θέση του άλλου. Να, με αυτό το σκεφτά έτσι. Αλλά βλέπουμε προσωπικότητες, δεν βλέπουμε μόνο τον Σκορπιό, βλέπουμε πολλούς Σκορπιούς, διαφορετικούς Σκορπιούς. Ακριβώς. Υπάρχει ένας μεγάλος φάκελος στη Γαδά. Τι ζωδιές εσύ? Εγώ είμαι Λέων, λιοντάρι. Καμία σχέση. Ποτέ Σκορπιό, πώς ήρθε το Σκορπιό? Γνώρισα μια κοπέλα εκείνο το διάστημα πριν το ξεκινήσω και μου είχε μια σχέση κάποτε με ένα Σκορπιό. Και μου λέει, γράψε κάτι για ένα Σκορπιό. Και έτσι μου μπήκε η φλασιά να γράψω, παρόλο που δεν ήξερα τίποτα για το Σκορπιό, ούτε για το ζώδιο, ούτε για κάτι άλλο σε σχέση με Σκορπιό. Μου μπήκε όμως το μικρόβιο του να ασχοληθώ με ένα Σκορπιό. Και της είπα, πες μου τα χαρακτηριστικά του Σκορπιού. Και άρχισε να μου λέει αυτή, αυτό είναι χαρακτηριστικό του Σκορπιού. Τα μάζευα εγώ. Και επίσης κάτι άλλο στη δουλειά μου που έτυχε, μια κοπέλα ή συνάδελφος, την οποία ήξερα ότι δεν είχε την πραγματική της οικογένεια εκεί που πήγαινε στις άδειές της, αλλά την είχε αποδεχτεί, μια νέα οικογένεια με δυο αδέρφια σε μια επαρχιακή πόλη. Οπότε εγώ ανακάλυπτα κάθε φορά που πήγαινα στη δουλειά μου με το ίδιο λεωφορείο, την ίδια συγκεκριμένη ώρα, μία σωσία αυτήνης της κοπέλας. Αυτή τη σωσία την έβλεπα κάθε σχεδόν μέρα παραμέρα, την ίδια ώρα λίγο πριν τις 8 και κάνα τρεις φορές μάλιστα τη φωτογράφησα. Και πήγα και στο γραφείο της και της είπα, Ντίνα, Κωνσταντίνα, έχω βρει την αδερφή σου και δεν το ξέρεις. Γιατί ήξερα το μυστικό της, ότι δεν ήταν η πραγματική της οικογένεια, μου το είχε εκμυστηρευτεί. Και μου λέει, έλα. Λέω, άμα θες να το ψάξεις, μπες σε αυτό το λεωφορείο λίγο πριν τις 8 και θα τη δεις. Ήταν η ίδια, δηλαδή ο σωματότυπος, το ύψος, τα μαλλιά, τα μάτια. Και εκείνο το διάστημα φορούσαμε και μάσκες και την είχα πετύχει σε... Και ήταν όντως. Της είπα να το ψάξει. Α, γιατί... δεν ξέρεις αν το ψάξει. Γιατί μου είχε αποκαλύψει τη στεναχώρια της που δεν είχε βρει την αληθινή οικογένειά της. Και επισκεπτόταν συνέχεια την θετή οικογένεια, ας το πούμε έτσι, με δύο αγόρια, αδέρφια. Και εγώ τέτοια ομοιότητα δηλαδή μου λέω αποκλείεται. Και έλεγα, αυτή είναι η Κωνσταντίνα. Μάλιστα την πρώτη φορά τη χαιρέτησα κιόλας μες στο λεωφορείο και αυτή με αγνόησε. Εγώ νόμιζα ότι ήταν η Κωνσταντίνα και αυτή ήταν μια άλλη. Έτσι μου δημιουργήθηκε η ιδέα να δημιουργήσω δύο ήρωες στο βιβλίο μου «Το φιλί του Σκορπιού», άντρες αυτή τη φορά, οι οποίοι να μοιάζουν τόσο πολύ. Και φυσικά με ιντριγκάρισε η εποχή μας που είναι γεμάτη σκορπιούς, μοιάζουν άνθρωποι με σκορπιούς, οι οποίοι είναι εγκληματίες. Είτε εγκληματούν βιάζοντας μια κοπέλα, είτε εγκληματού γιατί σκοτώνουν μια γυναίκα, γυναικοκτονία. Είτε τον ίδιο της τον εαυτό. Ναι. Και έτσι μάζεψε πολλούς φακέλους στον πέμπτο όροφο της Γαδά, σε ένα δωμάτιο ενός αστυνομικού του Ιάκωβου, που ήταν περιπτώσεις τέτοιες, με ανθρώπους σκορπιούς, παύλα εγκληματίες. Η πιο μεγάλη όμως... Ναι, αλλά και ο Ιάκωβος Σκορπιός δεν ήταν και ο αστυνομικός Σκορπιός ήταν. Και εκείνος. Γι' αυτό ανακάλυπτε τους Σκορπιούς. Δεν είναι εύκολο να ανακαλύψεις τους εγκληματίες, πάντα. Ναι, αλλά όλοι οι ήρωες, άμα τους δεις, είχαν από μικρή, δηλαδή ο βασικός μας ήρωας, δεν είχε τους γονείς του, είχα μια πληγωμένη ιστορία. Μπράβο. Στο παρελθόν τους. Ο άλλος είχε βιαστεί από το θείο. Ακριβώς. Αυτές οι δύο ιστορίες τους ένωσαν και γίνανε κολλητοί φίλοι. Το παρελθόν τους,
Ο ένας που ο πατέρας σκότωσε τη μητέρα και ο άλλος που υπέστη το βιασμό από το θείο του. Από ένα πολύ συγγενικό άτομο της οικογένειας. Ήταν δηλαδή, ναι. Ήταν καρμικό, θα έλεγα. Ναι. Κατερινιό μου, να σε ρωτήσω κάτι. Εκτός, αυτό, ποιο βιβλίο σου είναι, ποιο παιδί σου είναι. Αυτό εκτός είναι... από τα δύο αγόρια που έχεις, τα έμπρακτα αγόρια, τα φιλιά μας, να χαίρονται τη μανούλα που έχουν και ελπίζω να είναι έτσι δημιουργικά. Που νομίζω ότι τα παιδιά μου είναι τα μεγαλύτερα βραβεία μου. Ο Αστέρης μου και ο Δημήτρης μου. Α, και ο Δημήτρης θα μείνει πάντα νέος. Το λέω από τώρα. Γιατί ο Άγιος, πραγματικά όσους Δημήτριδες και Δήμητρες ξέρω, δεν γερνάνε ποτέ. Δεν αλλάζουν, ναι, ναι. Δεν γερνάνε. Ναι, έχουν το ίδιο πρόσωπο. Όχι, είναι ο Άγιος Δημήτριος, είναι μπροστά της των νέων. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Έχουν τη χάρη του Αγίου γι' αυτό, ναι. Που φέρουν το όνομά του. Και δεν γερνάνε. Τώρα ο Αστέρης είναι ο Αστέρης σαν το Σασμό. Ωραίος παιδαράς. Έτσι, έτσι, σαν το Σασμό. Ο Αστέρης είναι Αστέρη. Όνομα και πράγμα. Λοιπόν, και μετά έχουμε αυτά τα παιδάκια μας, Είναι το 8ο κατά σειρά βιβλίο μου. Είδες, α, και κάτσα να μου τα πεις, γιατί το είδα εγώ ότι έχεις έτσι μεγάλη. Ναι, είμαι και ποιήτρια και γράφω μυθιστόρημα. Οπότε έφτασα στο 8ο. Το πρώτο μου που μπήκα στη λογοτεχνία είναι το σημάδι εκγενετής. Εκδόσεις Βεργίνα. Μετά ακολούθησαν δύο ποιητικά έργα. Η Θελξιέπεια. Ξέρεις τι είναι η Θελξιέπεια? Η Σιρήνα, ναι. Που με το γλυκό της λόγο μάγεψε τον Οδυσσέα στο Ιόνιο Πέλαγος. Τρίτο, ο σφιχμός μου ακουμπά πάνω σου. Τέταρτο, ο βασιλιάς της Σκύλος, εκδόσεις Πνοή. Και εδώ θα ακουμπήσω και θα σταματήσω. Είναι ένα έργο μου που διαφέρει από όλα τα άλλα, γιατί είναι αληθινή ιστορία. Ναι. Γράφω για κάποιον πολιτικό της χώρας μας, ο οποίος είναι εν ζωή, δεν λέω ποιος είναι, αλλά είναι συγκλονιστική η ιστορία του. Μετά ακολούθησαν τα βιβλία μου στις εκδόσεις Αγγελάκη και θα τα πω με τη σειρά. Είναι «Ο διπλός ψυχισμός», είναι «Ο λευκός μανδύας», «Τα ερωτικά μου αποτυπώματα», ποιητικό, και «Το φιλί του Σκορπιού». Θέλω να σου ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη και βασικά θέλω να πω ένα μεγάλο συγγνώμη σε όλους μου τους φίλους και τους εκδότες και τους συγγραφείς που εγώ φέτος δεν ήρθα ούτε μία μέρα στην έκθεση. Γιατί ήταν που ήμουνα μέθαινα, μετά ήταν που ήρθε και έτρεχα για, δεν κάνω το πώς τον αέρα, τον αγώνα. Και δεν πρόλαβα, δηλαδή, και δεν πήγα σε κανένα φίλο. Πόσοι φίλοι μου ήταν και μου στέλναν μηνύματα και δεν πήγα σε κανένα, ναι. Και την τελευταία μέρα που έκλεινε η έκθεση, έκανε ο Γιώργος ο Δήμου και κάποια άλλη φίλη μου ηθοποιή, αναπαράσταση από παραμύθι. Τίποτα, δεν μπόρεσα να παραστώ σε τίποτα. Ζητώ χίλια συγγνώμη σε όλους, δηλαδή πουθενά δεν μπόρεσα να. Ήταν μία πολύ όμορφη έκθεση αυτή τη φορά. Εγώ... Και την προηγούμενη, όλες τις φορές. Εγώ νομίζω ότι αυτό που έχει ξεκινήσει είναι ωραίο. Και να μην σταματήσει και έτσι διεκδικεί. Και είχε πάρα πολλά περίπτερα αυτή τη φορά. Ό,τι την προηγούμενη φορά, πάρα πολλά. Πολλά. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ όταν ξεκίνησα εδώ την εκπομπή το 2014, το βιβλίο, επειδή είχε, ανέβαινε το ίντερνετ και αυτά, το βιβλίο είχε πέσει πάρα πολύ. Και γι' αυτό μου δόθηκε τότε η ιδέα και λέω να το κάνω αυτό. Μετά είδα από το 2017-2018, όχι μετά στην καραντίνα, έβαλε και η ΕΡΤ μια εκπομπή που έκανε παρουσίαση βιβλίου. Τώρα έβαλε και ο Κωνσταντινίδης, αύριο θα έχει εκπομπή παρουσίαση βιβλίου, εδώ στο σταθμό. Λοιπόν, ίσως και η καραντίνα έκανε τον κόσμο να ξαναγυρίσει και να διαβάσει βιβλία. Πάντως είδα μια ανάπτυξη. Βέβαια στις εκθέσεις των παιδιών του Άρεως. Εγώ πηγαίνω από παλιά, από τότε που ξεκινήσανε. Ναι. Εντάξει. Και πέρυσι, φέτος δεν ξέρω αν ήταν πιο πολύ από πέρυσι. Πέρυσι δεν χωράγανε τα περίπτερα. Πήγαινα έτσι σειρά-σειρά. Ήταν πολλά πάλι πέρυσι. Ναι, ήταν πολλά και φέτος. Αυτό είναι καλό. Είναι καλό.
Είναι καλό το να διαβάζουν και να υπάρχουν βιβλία και να τα προωθούμε. Και όσο μπορούμε να τα προωθούμε, μην μας ρουφήξει η τηλεόραση. Και ό,τι ξέρεις τι και το άλλο. Έχω μια φίλη που μου λέει, έκδοσα μου λέει 200 βιβλία, 300 τέλος πάντων. Και άμα θες να στο στείλω, μου λέει ηλεκτρονικά. Όχι, δεν θέλω ηλεκτρονικά. Ναι. Κάτσω εγώ να ανοίξω το λάπτοπ τώρα, να διαβάζω το τάμπλετ. Είναι κουραστικό και για τα μάτια. Αυτό. Ναι, σε εμπίφρυ, πώς το λένε αυτό. Να το κατεβάσουμε έτσι. Όχι, δεν θέλω εγώ έτσι το βιβλίο. Εγώ θέλω. Το παραδοσιακό. Μυρίζει, σημειώνω, κάνω έτσι, ξανασημειώνω. Μπορεί να πάρω, εγώ είμαι και τρελή και μπορεί να πάρω να σημειώσω προτάσεις. Είναι αλλιώς. Τώρα σε ένα βέβαια το έχω σαν καινούριο. Παρόλο που πήγε και θάλασσα το καημένο, έκανε. Κολύμπησε, τα έκανε όλα. Χαίρομαι που το απόλαυσες. Σου λέω, το διάβασα από τις 10 μέχρι τις 7 ώρα που φύγα από εκεί. Ήταν πολύ ωραία. Δεν μπορούσα να σταματήσω. Και να πω ότι είναι, να πω και εγώ που έχω πρεσβειοποία, ότι ήταν και με ωραία γράμματα, καθαρά, ανοιχτά, καθαρά γράμματα. Γραμματοσυρά, ναι. Θα σου πω τώρα ότι όπως μιλάμε, η αρχή της ιστορίας σου μου θυμίζει μία αρχή ενός άλλου βιβλίου, που δεν το έχω τελειώσει ποτέ. Έχω διαβάσει τα δύο πρώτα κεφάλαια και το είχα ξεκινήσει σε καράβι μέσα πηγαίνοντας σε Χίο. Δεν το διάβασα ποτέ. Δεν το ολοκλήρωσα. Γιατί δεν το ολοκλήρωσα? Γιατί τα γράμματα ήταν πολύ μικρά και κουραστικά και πολλά ξένα ονόματα. Οπότε χάθηκες και το παράτησες. Στο δεύτερο κεφάλαιο χάθηκα. Ναι. Πολλά ονόματα, πολύ μικρά τα γράμματα. Εγώ αφήνω σε κάθε κεφάλαιο μια υπόσχεση, οπότε πρέπει να προχωρήσεις παρακάτω για να δεις. Εμένα τι μ' άρεσε, άκου τώρα. Άντε, τώρα δεν έφτιαξε. Δηλαδή, πες ότι δεν είχα 5 ώρες να το διαβάσω. Το ότι τελειώνεις ένα κεφάλαιο, δηλαδή, το ότι είναι κεφάλαια ευκολοδιάβαστα και λες, τελειώνει το κεφάλαιο, αλλά τι σου έπαθαινες, τελειώνει το κεφάλαιο και το διαβάζεις άλλο. Αλλά και πάλι έλεγες, καλά θα το κλείσω τώρα, ή έλεγα, α, τώρα θα κάνω τη βουτιά μου. Ναι. Κατάλαβες, ή θα παραγγείλω τον καφέ μου, θα φάω. Ένα διαλυματάκι. Ναι. Πάει πιο ευκολοδιάβαστο ήταν, πώς να σου το πω, εύκολο το διάβασμα. Ναι, ναι. Αυτό είναι ωραίο. Είναι και γραμμένο το ύφος του έτσι και σε μια γλώσσα απλή, λιτή, για να το καταλαβαίνουν όλοι. Δεν θέλω να βασανίσω τους αναγνώστες με ιδιαίτερες προτάσεις, πολύπλοκες λέξεις, σύνθετα πράγματα ή διευθύνσεις πολύπλοκες κτλ. Ναι, αυτά δηλαδή. Να σου λέει τώρα, στην τάδε διευθύνσεις αυτό, γιατί κάποιοι το κάνουν αυτό. Η Σκανδιναβή κυρίως, ξέρεις, εκεί έχει πάρα πολλές πόλεις, πάρα πολλές διευθύνσεις, νούμερα, ονόματα ηρών και χάνεσαι. Όντως ήταν βιβλίο ξένου συγγραφέα. Ναι, ήταν βιβλίο ξένου συγγραφέα. Και ήταν και τα γράμματα μικρά. Το λέω, το τονίζω. Οπότε ήταν βάσανο. Να πω. Εμείς βέβαια, επειδή εσύ είσαι μια πλούσια βιβλιοθήκη, τα παιδιά σου εννοώ, θα πρέπει να κάνουμε άλλη μια εκπομπή. Θα μας φέρεις και την ποιήση και κανονικά θα πρέπει να παρουσιάσουμε και όλα τα βιβλία κάποια στιγμή, άμα θέλεις. Φυσικά. Και την ποιητική σου συλλογή να παρουσιάσουμε και να πούμε. Και άμα θες την ποιητική σου συλλογή, άμα το κανονίσουμε κοντά στα Χριστούγεννα, μπορείς να φέρεις και ένα δικό σου άτομο, εκτός και αν έχω βρει εγώ κάποιον ηθοποιό. Που να κάνει εκείνο τις απαγγελίες. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Τις απαγγελίες, ναι. Αν θέλουμε να προωθήσουμε και κάποιον. Είμαι ανοιχτή σε αυτή την πρόσκληση. Μπράβο, αν θέλουμε να προωθήσουμε κάποιον μουσικό, κάποιον ηθοποιό, κάποιον. Συνήθως τον παίρνουμε μαζί μας, κατάλαβες. Ναι. Κατάλαβατε τι λέω. Και μπορούμε να το κάνουμε κοντά στα Χριστούγεννα. Σου μιλάω στον ελληνικό, δεν σου μιλάω στον ελληνικό. Στον ελληνικό, και εγώ το προτιμώ. Μπράβο. Αλλά τώρα έχουμε το παιδί μας. Θες να διαβάσουμε ένα απόσπασμα? Ναι, θα ήθελα και δεν ξέρω, θες να το διαβάσεις εσύ ή εγώ? Α, διάβασε εσύ γιατί εγώ δεν ξέρω με τα μάτια μου τι γίνεται. Ποιο σου άρεσε, έχεις να προτείνεις κάτι, πες μου σελίδα, κεφάλαιο. Να βρήκα εδώ τη μάνα, είναι κάτι φανταστικό και θα ήθελα να το διαβάσουμε αυτό.
38 κεφάλαιο, σελίδα 188. Η πομπή ανέβαινε με βαριά βήματα το τραχή μονοπάτι της τελευταίας κατοικίας του νέου άντρα που κυδευόταν εκείνο το σούρουπο. Και ενώ το πλήθος ακολουθούσε τον νεκρό ποδοσφαιριστή, ένας συρφετός από μαυριδερούς Καταλανούς τραγουδούσαν τα καλύτερα ισπανικά του Άρνο Ελίας και ανέβαιναν οχελικά στο λόφο του καημού τους. Ο νεκρός ήταν αγαπητός στη γειτονιά αυτή. Το γνώριζαν από μικρό παιδί που πάλευε για να ξεχωρίσει και τελικά το κατάφερε και μεγαλώνοντας να γίνει ένας γνωστός ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελώνα. Πιο μεγάλος πόνος δεν υπήρχε από αυτόν σε όλη την ενδοχώρα. Ένας άδικος θάνατος, ένας άτυχος θάνατος, ενός ξαφνικού τροχαίου. Τι κρίμα που είχε πέσει ένα ακόμη θύμα της ασφάλτου. Και πόσο νέος, τόσο ξεχωριστό ταλέντο στην μπάλα μάλιστα. Η οικογένειά του ήταν καταρακωμένη, αν και πολύτεκνη, διότι αυτός ειδικά ο μοναδικός γιος της ήταν το καμάρι της. Η πιο τραγική φιγούρα ήταν η μάνα του, σκυφτής αράκος, ανίκανη και μαυροφορεμένη, προείστατο της ανθρώπινης πομπής που με πόνο ψυχής ακολουθούσε το άψυχο καμάρι της. Θυμόταν όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής του, από τη μέρα που τον γέννησε, που του χαμογέλασε όταν το είχε βρέφος στην αγκαλιά της, αργότερα σε όλα του τα βήματα, στο σχολείο με τους δασκάλους, στα διαλύματα με τους φίλους, στις αλάνες να τρέχει, στη γειτονιά να παίζει, στο γήπεδο, στην καριέρα του να πρωτοστατεί και εν τέλει στην ενήλικη εργένικη ζωή του. Ποτέ του δεν την κούρασε, κάθε άλλο παρά ήταν ένα παιδί φαινόμενο που με την ευστροφία του και την εξυπνάδα του την έκανε χαρούμενη. Γιατί Θεέ μου να συμβεί αυτό, μονολογούσε. Τα βήματα της αργά και ασήκωτα, τόσο πολύ βαριά που με το ζόρι περπατούσε προς την τελευταία του κατοικία. Και αυτά τα κυπαρίσια, αχ, αυτά τα δέντρα ήταν οι σιωπηλοί μάρτυρες δεξιά και αριστερά του δρόμου. Ο αέρας δεν φυσούσε διόλου και τα πουλιά λες και είχαν εξαφανιστεί δια μαγείας. Λες και όλα είχαν συνωμοτήσει με τη φύση ώστε να υπάρχει μια ηρεμία παντού γύρω τους. Μόνο το τραγούδι της ψυχής τους ακουγόταν σαν μια νεκρική μελωδία για να συνοδεύσει τη σωρό που ήταν σκεπασμένη με τη σημαία τους. Λίγοι σιωπηλοί ποδοσφαιριστές της ομάδας του τον ακολουθούσαν θλιμμένοι μαζί με τον προπονητή. Πόσα συναισθήματα. Έλατε. Γιατί εδώ τα δύο τελευταία κεφάλαια που είναι η κοπέλα και τέλει πώς το κλείνεις ωραία βέβαια με την... Μέσα από το ψέμα γεννήθηκε όμως και μια ζωή, ε. Αυτή είναι η ελπίδα, ξέρεις, Ολυμπία μου. Αφήνω αυτή την ελπίδα, ένα έμβριο που θα φέρει τη ζωή. Ένας άνθρωπος φεύγει και έρχεται ένας άλλος. Οπότε κλείνω γλυκά, γιατί ήδη από μένα... Αλλά δεν είναι του, είναι του απατεώνα του αυτού, δεν είναι του... Δεν το ξέρεις, αυτό το αφήνω στους αναγνώστες. Α. Γιατί αν θα πρόσεξες από τότε που μπαίνει ο καινούριος σωσίας στη ζωή της κοπέλας, αφήνω αιχμές για την εγκυμοσύνη. Ναι. Και αφήνω στους αναγνώστες να αποφασίσουν αυτοί ποιανού είναι το παιδί. Mm. Αν είναι του πρώτου ή του δεύτερου ποδοσφαιριστή. Αλλά το κρατάει, έχει τη στήριξη των γονιών της, όλο αυτό. Ναι. Βλέπω ότι μέσα κάνεις και κάποιες ενοίξεις στην κακοποίηση της γυναίκας, στην εκμετάλλευση. Γίνονται και αυτά, στο πώς μια γυναίκα μόνη της θα μπορέσει να στηριχτεί στα πόδια της. Γίνονται και αυτές οι... Ναι, οι παραπομπές, ας το πούμε. Ναι, γιατί πιστεύω ότι σε κάθε δύσκολη περίοδο της γυναίκας
πρέπει να, το περιβάλλον, το οικείο της περιβάλλον πρέπει να τη στηρίξει. Είτε λέγεται βιασμός, είτε λέγεται εγκυμοσύνη, γένα μιας μονογονεϊκής οικογένειας. Θα πρέπει το περιβάλλον να είναι θετικό, να είναι υποστηρικτικό, για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και να βγάλει έναν ισορροπημένο άνθρωπο στη ζωή. Έτσι. Αχ, τι μας κάνουν οι Σκορπιοί. Η μαμά μου είναι Σκορπιός. Και εγώ, η φίλη μου που το έκανε δώρο σε ένα Σκορπιό το αγόρασε και... Του τέριαζε κιόλας. Ναι, μα του τέριαζε. Ναι, του και αυτό του το έπαιρε, που το έγραψε. Λοιπόν, αλλά... Το έχει διαβάσει αυτός να δει πόσα κοινά θα βρει με τον εαυτό του, άραγε. Και από περιέργεια πιστεύω ότι θα το διάβασε. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε μάθει. Να την πάρω να τη ρωτήσω. Να τη ρωτήσεις. Λοιπόν, να βάλουμε λίγο ακόμα έτσι να ακούσουμε μουσική από το Μελινόχυτος. Ο Μελινόχυτος λοιπόν είναι ο Νικόλας που είχε έρθει την άλλη φορά εκπομπή. Είναι θεατρολόγος. Ο Μελανόχυτος είναι ένα φανταστικό πρόσωπο. Που βέβαια ο Νικόλας, επειδή γράφει και θεατρικά, έχει φτιάξει αυτό τον ήρωα και τον στηρίζει και αυτός. Στον ντύσιμό του, στο όλα αυτά. Που από αυτόν τον ήρωα γράφει μουσική, γράφει θεατρικά, έχει κάνει ολόκληρο κόνσερ σε αυτό το φανταστικό Μελανότυπο. Μελάνι. Εγώ του λέω το λες αυτό γιατί είναι σκορπής και είναι πολύ μελάνι. Και πριν μπορεί να το πεις και έτσι, αλλά εκείνος εμπνεύστηκε από τις ιέριες και τους δασκάλους στην αρχαία Ελλάδα. Κάτι τέτοιο είναι Μελανότυπος. Α, μάλιστα. Ευχαριστούμε Νικόλα που μας εμπιστεύεσαι. Νικόλας είναι. Λοιπόν, για να διαβάσουμε έτσι για αυτό το κορίτσι. Κεφάλαιο 48. Στην παραλία της Χιλιαδούς βρισκόταν τώρα το ζευγάρι και κολυμπούσε μέσα στα γαλαζοπράσινα νερά της ακτής. Τα νερά ήταν γαλήνια, λάδι θάλασσα. Το ζευγάρι χαιρόταν τις στιγμές τους. Το παιχνίδι τους ερωτικό, ζωηρό. Η παραλία ήταν όλη δική τους.
Κανείς δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας του ερωτικού του πάθους. Ο άντρας και η Όλγα έκαναν έρωτα μέσα στα νερά του Εβοϊκού. Δυο ημίθεοι που περνούσαν τις στιγμές του στην παραλία της Χιλιαδούς. Το αίσθηκτό του άγριο σαν αυτό ενός σκορπιού που φυλάει με πάθος και το φιλί του έχει διάρκεια. Μια πικρή γεύση στα χείλη της Όλγας και αποθεί το λαιό, σαν από ένστικτο, σαν από γυναικεία διέστηση. Ανάμεσα στα απόκρημνα βράχια, μια ερωτική κραυγή βγαίνει μέσα από τα σπλάχνα του εραστή. Η αποκορύφωση του έρωτα είχε φτάσει στο έπακρο. Ο λαιό ένιωσε ολοκληρωμένο αρσενικό, σκορπιός που μόλις είχε απολαύσει ένα παθιασμένο έρωτα. Βγήκε από τα ταραγμένα νερά του Εβοϊκού και έπεσε πάνω στην αμμουδιά αποκαμωμένος. Εκείνη τη στιγμή βγήκε από το νερό εμφανώς σκεπτική και η Όλγα. Κάτι δεν της καθόταν καλά, κάτι δεν πήγαινε καλά. Και αυτή η γεύση του φιλιού ήταν τόσο πικρή και περίεργη. Ήθελε να του δώσει τα πάντα και ταυτόχρονα ένιωθε μια γεύση πικρή και απόκοσμη. Και αυτός ο έρωτας που μόλις είχαν κάνει δεν της καλοάρεσε, ήταν η αλήθεια. Έμοιαζε με ερωτική πράξη που κάνουν δύο άντρες. Και η κραυγή του ήταν τόσο άγρια, τόσο ζωώδης. Έφτισε το σάλιο της και πλήθηκε στα νερά της αλυσάχνης. Οι σκέψεις της θολές ανεξιχνίαστες και η πίκρα του φιλιού του ολοένα και της θύμιζε κάτι απόκοσμο. Ένα αραχνοειδές πλάσμα, έναν σκορπιό. Την έπιασε μια σιχαμάρα και έδιωξε αυτή τη σκέψη από το μυαλό της. Ξάπλωσε κι αυτή πάνω στην αμμουδερή παραλία της Χιλιαδούς. Μιας όμορφης και παρθένας παραλίας. Μιας παραλίας με γαλάζια και πράσινα νερά, με μυστικά θαμμένα στα νερά της. Μυστικά που τα ξεβράζουν τα κύματα και τα φυλάνε οι αστερίες του βυθού. Ο Λεό ακόμη έκρυβε καλά το μυστικό του. Τα μυστικά όμως κάποτε φανερώνονται, τότε που αποφασίζει ο ένας να μιλήσει στον άλλον. Τότε το μυστικό πάβει να είναι πια μυστικό. Εκεί τώρα άρχισε εκείνη να καταλαβαίνει ότι δεν είναι αυτός, νομίζω. Ναι. Και... εκεί, δηλαδή, γιατί το ξαναδιάβασα εγώ αυτό και λέω, εδώ πρέπει να καταλάβαινε ότι δεν... δεν της έδινε το φιλί αυτή την ευχαρίστηση. Λοιπόν, να σου πω ότι το έχω πάθει και εγώ αυτό με άνθρωπο. Να γνωρίσω έναν άνθρωπο και στην αρχή να είναι αλλιώς και μετά από 2 μήνες να είναι ένας άλλος άνθρωπος. Άλλος όμως. Άλλος. Να λες... και να το έχω σκεφτεί, να λέω, μα μήπως είχε δίδυμο αδερφό και μου κάνουν πλάκα. Φιλί, ναι. Τόσο διαφορετικά, δηλαδή και στο φιλί και στο άγγιγμα και σε όλα. Το έχω πάθει αυτό. Είναι το συνέστημα, νομίζω. Να άλλαξε το συνέστημα. Αφού σκαφτόμουν και έλεγα εγώ μήπως έχει δίδυμο αδερφό. Το σκεφτόμουν και έλεγα μήπως έχει δίδυμο αδερφό και είναι. Τόσο πολύ ήταν, δηλαδή ένα άλλο πράγμα ήταν. Είδες, Ολυμπία μου, πώς μπορείς μέσα σε ένα βιβλίο να βρεις κομμάτια του εαυτού σου. Ή έφυγε το συνέστημα από μένα και τώρα κάτι άλλο, ή συνέβαινε και δεν το ξέρω. Μπορεί. Ναι. Ή είχε φύγει από εκείνο το συνέστημα ή από σένα, πιστεύω. Κάτι είχε αλλάξει. Κάτι είχε αλλάξει. Αυτό το κάτι. Αυτές τις μικρολεπτομέρειες πρέπει να τις τσακώνουμε ώστε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Δεν ξέρεις ποτέ. Γιατί έχω δει και ανθρώπους να σου μιλάνε γλυκά, να χτυπάει το τηλέφωνο και μετά να σε κοιτάνε έτοιμοι να σε δολοφονήσουν, να σκοτώσουν. Το κοπάτι και αυτό. Είναι οι διπλωμάτες, θα έλεγα εγώ, σε εισαγωγικά. Αυτοί. Ναι, ξέρουν και λύσονται. Καλέ. Και αλλά Παναγία μου, γιατί με κοιτάει έτσι, τι του πάνε στο τηλέφωνο και με κοιτάει έτσι, να με σκοτώσει. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα. Υπάρχουν πολλών ειδών άνθρωποι. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που σου δείχνουν ότι είναι
οι ήσυχοι και ξέρω εγώ και δεν ξέρεις τι κρύβουνε. Διάβαζα τώρα τα σιγανά πρωί, από τα μάκια να φοβάζει. Διάβαζα για έναν το πρωί που ήταν ζωόφιλος. Μεγάλο έργο με τη ζωοφιλία, όχι με κορκόδιλους, όχι με σκυλιά, όχι το ένα, όχι το άλλο. Εσύ τον εμπιστευόσουν γιατί τον έβλεψε ότι αγαπάει τα σκυλιά και αυτά. Έφευγες διακοπές, του δίνες τα σκυλάκια σου, σου στέλνει φωτογραφία του, ώρα παίρνει τα σκυλάκια. Και αυτός ήταν βιαστής σκυλιών. Α, γι' αυτό τα αγαπούσε πολύ. Τα βίαζε τα σκυλιά, τα κακό, όχι. Δεν τα βίαζε, τους έκανε και κακοποίηση, τα σκότωνε μετά, αυτό, τα κακοποίηση. Θα ήθελα να πω, είτε πρόκειται για κάποιο ζώο, είτε για κάποιο ανθρώπινο, όταν υπάρχει αυτή η κακομεταχείριση, θα πρέπει να αλλάξουν οι νόμοι μας και να γίνουν πιο σκληροί, ώστε να μην ξανασυμβεί αυτό. Κοίταξε, αυτά είναι διαστροφή. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, κάποτε υπήρχε η πανούκλα και αυτά και τους πηγαίνανε στην απομόνωση. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάνε στην απομόνωση. Να μην έχουν κοινωνία με άλλους ανθρώπους. Κοινωνικότητα, γιατί δεν είναι κάτι που θα θεραπευτεί, είναι διαστροφή. Δεν είναι ότι πας, παίρνεις φάρμακα και γιατρεύεσαι και αλλάζει αυτό. Δεν είναι ο ναρκωμανής που κόβει τα ναρκωτικά. Πρόσεξε, καταλάβατε τι λέω. Δεν είναι μια εξωτερική που μπορεί να διορθωθεί, είναι κάτι που το έχει γεννηθεί ο άλλος με αυτό. Είναι διαστροφή. Δεν θα το κάνει στα σκυλιά, θεραπεύσει. Θα το κάνει σε παιδιά. Δεν έχουμε δει, λέει, τους άλλους, λέει, τον αφήσανε, ξαναβίασε, ξανά έκανε μετά από καιρό. Ναι, ναι, εκτός το είδαμε και αυτό. Με χάπια καταστολή. Ναι. Άρα νομίζω ότι όλα αυτά τα άτομα πρέπει να υπάρχει ένα νησί και να τα απομονώνουμε. Αν μη τι άλλο, ας τα κάνουν μεταξύ τους. Ειδικά δεν επιτρέπονται σε μικρά παιδιά. Αυτά που ακούμε τώρα τελευταία για τα μικρά παιδιά είναι τελείως δηλαδή απαράδεκτο. Πρέπει να υπάρχει... Να σας πω κάτι, έχω πάθει πια. Είδα μια φωτογραφία ένα πατέρα στο Facebook και ο άνθρωπος είχε λάγνο βλέμμα και είχε το παιδί του και καλά να πει χρόνια πολλά και λέω σίγουρα είναι παιδί, δεν είχαμε αρχίσει. Να είμαστε καχύποπτοι. Ναι, και λες σίγουρα είναι παιδί του ή το έχει και το αυτό. Δηλαδή πια δεν ξέρεις. Ποιο να εμπιστευτείς. Ναι. Και καταλήγουμε στο Σκορπιό που στο τέλος λέω το περίφημο ότι εμπιστοσύνη δεν πρέπει να έχουμε πουθενά. Σε αυτό το παιδί θα μάθω να μην εμπιστεύεται κανένα. Ναι. Γιατί δεν ξέρεις ποιος είναι ο καθένας. Εδώ αφαιρέθηκε ολόκληρη ζωή. Της έκλεψε την ευτυχία, της έκλεψε τη ζωή της, της έκλεψε τη χαρά της. Τα πάντα. Εντάξει, καλά. Και τα άκουγε μετά και από τον αστυνομικό και τρελάθηκε η γυναίκα. Ναι, ο αστυνομικός τα πιστοποίησε όλα. Γιατί είχε βγει και το DNA του νεκρού. Οπότε ήταν κάτι σίγουρο. Έπαιξε ρόλο και η σύντροφος του Σκορπιού, του δικού μας, του αστυνομικού. Ναι, και αυτή έπαιξε ρόλο. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ όταν το διάβαζα, πραγματικά σκεφτόμουν πώς θα το κάνω θεατρικό έργο ή πώς θα το δώσω σε ένα φίλο μου να το κάνει μικρή ταινία μικρού μήκους. Για ταινία θα απόσεις, τα κάνω. Ναι, ναι, έχω εγώ κάτι φίλους που μπορούμε να το κάνουμε μικρή ταινία μικρού μήκους. Θα χαρώ πολύ. Θα το φέρω σε επαφή. Οπότε, αφού σου άρεσε αυτό, το επόμενο που πρέπει να διαβάσεις είναι ο διπλός ψυχισμός. Μου το είπες και μου έκανε κλικ ο τίτλος. Είναι και εκεί εγκλήματα γυναικών της νύχτας, ανεξιχνίαστα όμως, χωρίς μαχαίρι, χωρίς πιστόλι, γιατί πιστεύω ότι ο φόνος θέλει τέχνη, και το έγκλημα θέλει τον τεχνίτη του. Και εγώ μπορώ να το κάνω αυτό γράφοντας. Να, δολοφονείς γράφοντας. Τους χάρτινους ήρωες. Κάτσε να το διαβάσω, να δω τις σκέψεις κάπου. Πραγματικά, πραγματικά θα σε αφήσω έκπληκτη. Ναι. Να το πάω να το διαβάσω. Έχεις τα χαιρετίσματα και από τη φίλη μας στη Νότα. Δεν ξέρω, ξέρεις τον άντρα της, τον Γρηγόρη τον Κολιόπουλο. Είναι ποιητής, γράφει και εκείνος ποιήματα. Θα έχουμε βρεθεί σίγουρα σε αυτές τις εκδηλώσεις που πηγαίνουμε. Ναι, ναι.
Ναι, την νότα την ξέρω. Είχε έρθει η ίδια νομίζω σε μια παρουσίαση που είχα κάνει στο Ζάπιο και είχαμε περάσει πολύ όμορφα. Ναι, καλό παιδί. Είναι καλό παιδί. Και ο Γρηγόρης και ο άντρας της και εκείνη και τα δύο παιδιά είναι καλά παιδιά. Εγώ τα αγαπάω και τα δύο. Η νότα είχε έρθει εδώ σαν υποψήφια με τον Νίκη. Ο Γρηγόρης ένα χρόνο έρχεται και ακόμα να έρθει. Δεν είναι ακόμα, ακόμα έρχεται. Δουλεύει μόνο το παιδί, κάνει τρεις δουλειές. Να προλάβει. Δεν προλαβαίνει. Έτσι για να τους το τονίσω ότι ναι. Που είναι. Ωραία, έχουμε και κοινούς γνωστούς. Εσύ σκέφτεσαι να κάνεις κι άλλη μια παρουσίαση ή νομίζεις ότι έχουν ολοκληρωθεί παρουσιάσεις για το Σκορπιό? Καλή, τώρα αρχίσαμε, θα κάνουμε κι άλλες. Πρώτα απ' όλα θα κάνω στη Δάφνη. Είναι η περιοχή μου. Θέλω να το παρουσιάσω στον κόσμο μου. Να πούμε ότι το καλοκαίρι το έχει παρουσιάσει εδώ στο Γαλαξία τον Ιούλιο. Ξεκινήσαμε ναι, στο Γαλαξία, στον Πολυχώρο. Μου έδωσε το χώρο η Δελιγιάννη, η κυρία Δελιγιάννη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια πολύ καυτή μέρα του καύσωνα. Ήταν μια φανταστική παρουσίαση με μια πολύ ωραία υψήφωνο που είχαμε εκεί. Και πολύ καλούς φίλους στο πάνελ, αξιόλογους ανθρώπους. Τώρα τα σχέδιά μου είναι για τη Δάφνη, αρχικά. Με έχουν καλέσει και στη Λάρισα, σκέφτομαι να πάω και εκεί. Μέχρι να βγει το επόμενο, το οποίο, Ολυμπία μου, θέλω να σου πω ότι θα είναι ποιητικό και άκου να δεις τι σκέφτηκα. Ήθελα ένα βιβλίο μου να το κάνω ψή. Τι σημαίνει ψή? Χτυπούσα πολλές φορές την πόρτα του ψυχογιού και μου την κλείνανε. Αφού μου την κλείνανε λοιπόν, είπα ότι καλύτερα, Κατερίνα, να είσαι σε έναν εκδοτικό μικρό και να είσαι πρώτη, παρά σε έναν μεγάλο και να είσαι τελευταία. Και έτσι, επειδή δεν μπόρεσα να κάνω ένα βιβλίο μου ψή, αποφάσισα το επόμενο βιβλίο μου να το κάνω ψή στον Αγγελάκη, εκδόσεις Αγγελάκη, και θα λέγεται «Ψήγματα ψυχής». Θα είναι ποιητικό, θα είναι όλα τα ποίηματά μου αφιερωμένα κάπου, που κατά καιρούς αφιέρωνα σε διάφορους γνωστούς και άγνωστους ανθρώπους. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον, θέλω να σου πω. Εμένα θα είναι χαρά μου και το είπαμε και πριν, ότι δεν ξέρω αν θα το έχεις ολοκληρώσει μέχρι τον καινούργιο χρόνο. Πιστεύω ότι θα είναι. Να μπορούμε να το παρουσιάσουμε εδώ. Βεβαίως. Και μετά να ξεκινήσεις τις παρουσιάσεις, να είμαι πρωτοπόρα εγώ εδώ πέρα. Πρώτα σε σένα θα έρθω, Ολυμπία μου. Να είμαι πρωτοπόρα να το σχεδιάζουμε, να το παρουσιάσουμε. Φυσικά. Και εντωμεταξύ, αν ήθελες, μπορεί να μας φέρεις και τα άλλα σου. Και άλλα, ναι, ποιητικά. Τα ποιήματα, μπράβο, ναι. Είμαι πολύ καλή ποιήτρια στο κομμάτι το ερωτικό και τα ερωτικά μου αποτυπώματα είναι γεμάτα έρωτα και αγάπη, θέλω να σου πω. Ίσως ήθελα να κουμπίσω περισσότερο τις γυναίκες, που εμείς οι γυναίκες είμαστε λίγο πιο αισθησιακές, έτσι, πιο ρομαντικές. Έχουμε πολύ αγάπη και να δώσουμε και να πάρουμε. Έτσι. Οπότε... Εγώ πιστεύω ότι κυβερνούσαν οι γυναίκες. Και θα σου πω και ένα που το έλεγα κάποτε στην κυρία Αδελιάννη. Της έλεγα, άντε της έλεγα, φύγε από αυτούς όλους να φτιάξουμε ένα δικό μας κόμμα μόνο γυναίκες. Και θα λέμε, οι γυναίκες νοικοκυρεύουν τη Νέα Σμύρνη. Δεν με άκουσε. Πολύ καλή ιδέα. Ναι, αλλά ήταν μόνο γυναίκες. Να ήταν οι άντρες, να ήταν λίγοι, ξέρεις, κάτι ίσα ίσα να είχαμε. Δηλαδή, πώς είναι τώρα τα ψηφοδέλτια, 87 άτομα, οι 7 να ήταν άντρες. Όλες να ήταν οι γυναίκες, ναι, οι περισσότερες. Γιατί πιστεύω ότι η γυναίκα, όχι ότι θέλω να μειώσω τους άντρες μας, Παναγία μου, απλά νομίζω ότι δεν έχουμε τόσο, επειδή έχουμε ευαισθησίες, εμείς αμάνες θα κοιτάγαμε διαφορετικά, δηλαδή η νέα γυναίκα δύσκολα θα κάνει πόλεμο. Δεν θα στείλει το παιδί της στον πόλεμο. Θα το κοιτάξει να το διεκπραγματευτεί με άλλο, με το λόγο, με την πονηριά. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο
που βλέπαμε κάποτε στα παλιότερα χρόνια που κάναμε κομμάτι γυναίκες και πόσο ωραία τα... Τα νοικοκυρεύανε τα πράγματα. Εντάξει, τώρα κάποια στιγμή μπορεί να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα για να φτιάξουμε ένα κόμμα μόνο γυναίκες. Να είναι ας πούμε 70% γυναίκες και 30% άντρες. Ναι. Καλό θα ήταν. Ναι, γιατί πιστεύω ότι είμαστε πιο νοικοκυρές. Και πιο ευαίσθητες, ναι, ναι, δηλαδή, σε ορισμένα θέματα, λεπτά. Στην παιδεία, στην καθαριότητα μιας πόλης, στα σχολεία μιας πόλης. Νομίζω ότι αυτά θα τα είχαμε, κατάλαβες. Ναι. Εντάξει, θα μπορούσαμε βέβαια να μας βλέπεις και να παλιοτραβιόμαστε, γιατί... Διεκδικούμε κιόλας. Έχουμε και ένα ανταγωνιστικό μέσα μας λιοντάρι που θέλει να υπερισχύει. Όχι εγώ. Εσύ, ναι, ναι, ναι. Όχι εσύ, εγώ. Ναι, έχουμε και αυτό. Μεταξύ μας. Να μας να είναι καλά. Τώρα αυτή ήταν μια παρένθεση έτσι που είπες για τις γυναίκες. Ναι. Θα πρέπει να σε γράψω και στην Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών, εδώ στη Νέα Σμύρνη. Να γνωριστείς και με τις κυρίες. Με μεγάλη μου χαρά. Πράγματα. Είμαι και σε ένα σύλλογο, ξέρεις, Ελπίδα Μάνας. Ελπίδας Μάνας, καλό είναι αυτό, ναι. Ο οποίος είναι φιλανθρωπικός σύλλογος. Έτσι, και εμείς η Παναθηναϊκή είναι φιλανθρωπική. Και υποστηρίζει τις γυναίκες που είναι κακοποιημένες. Έχουν φτιαχτεί πολλές ΜΚΟ έτσι. Έχω μια φίλη μου που μου λέει ότι είναι σε μια οργάνωση. Βέβαια, τη έχω πει να μου φέρει την πρόεδρο, δεν μου την έχει φέρει. Αυτή η κοπέλα ήταν κακοποιημένη λεκτικά από το σύζυγο και χώρισε. Και είναι μια άλλη πάλι οργάνωση, δεν το ξέρω, δεν τη θυμάμαι το όνομά της, που και είναι εδώ, στην Δάφνη, είναι εκεί. Δάφνη, Άγιο Δημήτριο, ναι, Άγιο Δημήτριο. Είναι αυτή το παράδειγμα. Για κακοποιημένες γυναίκες, από τους γάμους και λεκτικά και με ξύλο. Όλες οι κακοποιήσεις, είτε λεκτικές, είτε σωματικές, είτε ψυχολογικές, είναι κακοποίηση. Δεν είναι η μία λιγότερο κακοποίηση από θα την άλλη. Θα σου πω κάτι τώρα για την κακοποίηση, γιατί γίνεται κακοποίηση και σε άντρες από γυναίκες, λεκτική, και γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Εγώ, και θα το γελάσω τώρα, έχω μια φιλενάδα μου που είναι έτσι πολύ δυναμικό παιδί, λιονταρίνα. Και αυτή. Αλλά αυτή τους δέρνει, τόσο δυνατή. Όταν λέμε τους δέρνει, εννοώ ότι το στόμα τους είναι... Πολυβόλο. Ρε της λέω. Και να μου λέει τώρα κάτι για να προϊστάμε. Της λέω προϊστάμε, ενώ σε φοβάται κοπέλα μου, γι' αυτό δεν βγαίνει στο τηλέφωνο. Σου λέω, δηλαδή, αφού λέω μιλάς έτσι μονολεκτικά, μπαμ, εσύ τον διατάζεις αυτό να είναι. Δεν το έχει καταλάβει ότι τη φοβούνται. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Στο σε φοβούνται και δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Υπάρχει και αυτό το στυλ γυναικών. Μου λέει εμένα, λέω έχεις καταλάβει πώς μιλάς παιδί μου. Της λέω σαν στρατηγός μιλάς. Λοιπόν, αυτό είναι η δυναμική γυναίκα. Ναι, έτσι. Το χρειαζόμαστε και αυτό. Και αυτό, ναι. Απ' την άλλη πρέπει όμως να μην είναι... Να μην κάνει και η γυναίκα bullying στον άντρα, αλλά ούτε και ο άντρας στη γυναίκα. Έτσι είναι. Εκδόσεις λοιπόν, το ξαναδείχνω, μου αρέσει πάρα πολύ το... και ελαφρύ! Ρε παιδιά, αυτό μπορείς να μου πεις πώς το... Γιατί το σκεφτόμουν. Παρόλο που είναι πολυσέλιδο, δεν είναι βάρη βιβλίο, είναι ελαφρύ. Είναι ελαφρύ. Και υπό την αιγίδα της UNESCO, να το πούμε και αυτό. Βέβαια. Πειραιός και νήσων. Βέβαια. Και το εξώφυλλο ποιος το σχεδίασε? Το εξώφυλλο ήταν δική μου επιλογή, πάντα δηλαδή είναι δική μου επιλογή το εξώφυλλο. Μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια θα πω την τελευταία λέξη σε όλα. Δηλαδή μου άρεσε αυτό το εξώφυλλο γιατί έχει το μυστηριακό και το ιντρικαδόρικο και επειδή έχει τρία άνθη, είναι... το παρομοιάζω με τους ήρωες, μια γυναίκα, δύο άντρες. Λοιπόν, Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ. Θες να πούμε κάτι άλλο για το βιβλίο? Εγώ θα ήθελα να διαβάσω ένα ποίημα, μόνο που δεν πιάνω το ίντερνετ. Α, το έψαχνες τώρα, μπράβο. Δεν πιάνω στο ίντερνετ. Αν το πιάσεις εσύ στον τοίχο μου,
Θα διαβάσω κάποιο ποίημα. Ωραία, από το τηλέφωνο. Το ναι, βρες με, γιατί εδώ δεν μου πιάνει εμένα το ίντερνετ καλά. Τώρα θα πω εγώ και θα διαβάσουμε από το... Μπράβο, ναι, κορίτσι μου, να διαβάσουμε κανένα. Μπράβο, βρε αγάπη, περίμενε. Να πούμε και ένα ποίημα, ναι, έτσι, ναι, για το ναι, φινάλε. Ναι, 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 ναι. Να ορίστε, εδώ είναι ο τείχος σου. Ωραία, να βρούμε ένα ποίημα. Θα ήθελα να πω κάτι έτσι. Λοιπόν, ας πούμε κάτι ερωτικό. Ενθύμηση. Είναι κάποιες μέρες φθινοπόρου που μέσα μου κυλούν και χαμογελούν τα σωτικά μου. Γέμισαν τα κύτταρά μου, χαρά και χαλαρότητα. Γι' αυτό μη σε νοιάζει αν θα αργήσεις λίγο στο ρεβεβού μας. Θα σταλάξω κι άλλη ζάχαρη στο γαλλικό καφέ μου, με γεύση φουντουκιού. Κι αναμνήσεις από πυρετό διδυλινά και αιωρούμενα φιλιά, συνοδευόμενα από στιγμές απείρου κάλους. Ο καφές σου θα περιμένει να το γευτεί στο μπρίκι, παρέα με ένα λουκούμι που θα λιώνει μόνο για σένα, όπως και εγώ φυσικά, στην αγκαλιά σου, με δυο απανωτούς, αργόσυχτους, οργασμούς πάθους. Αυτό ήταν το τελευταίο μου ποίημα, έμπνευση φθινοπόρου, ερωτική. Άρα θα έρθεις εδώ να τα διαβάσουμε και το βιβλίο να μην έχουμε εκδώσει. Υπολόγισε Δεκέμβρη, υπολόγισε. Σε υπολογίζω και έτσι να είναι μια γιορτινή. Τώρα, αν τον έχουμε και να μην έχει εκδοθεί και να τα έχει ολοκληρώσει, το κατάλαβες τι λέω. Ναι, ναι, ναι. Και θα πούμε, μπορούμε να το κάνουμε. Και μπορείς, εγώ θέλω να μου φέρεις και τα βιβλία που έχεις γράψει για να τα κατάλαβες, να τα δείξουμε και να κατάλαβες όσα έχεις, ό,τι έχεις μαζί σου. Έχω. Και τις ποιήσεις. Και αφού θα πούμε, θα κάνουμε και μια μικρή παρουσίαση, ξέρεις, μια αναφορά, μετά διαβάζουμε, είτε το έχεις εκδώσει, είτε δεν το έχεις εκδώσει, εμείς θα τα διαβάσουμε. Ωραία. Θα φέρω όλα μου τα πιστεύω ποιητικά. Μέχρι τότε να έχεις κάνει και ένα πλάνο, ξέρεις, με παρουσιάσεις, με αυτά, κατάλαβες. Ναι. Βέβαια, να σου πω ότι ό,τι κάνεις, εμένα μου το στέλνεις και εγώ μέσω εκπομπής κάνω τα καλέσματά μου και, και την προώθησή μου, να ξέρεις. Βεβαίως. Θα σε προτιμώ, Ολυμπία μου, τώρα που βρεθήκαμε και μιλήσαμε. Και γνωριστήκαμε και πολύ τυχαία. Ναι. Τυχαία, τελείως. Εντελώς λίγο πριν, λίγες ώρες πριν. Κάνεις παρουσίαση, ναι. Στη Νέα Σμύρνη. Μια μέρα πριν κάνει την παρουσίαση. Είδα που κοινοποίησε την παρουσίαση, δεν την ήξερα, σου έκανα κλήση. Ναι. Με κάλεσες. Ναι, ναι. Ήρθα με τη φίλη μου που αυτή τρελάθηκε εντωμεταξύ, αμέσως το πήρε να το κάνει δώρο σε κάποιον. Τους έμοιαζε πάρα πολύ και μου λέει: θα το πάρω, το πάρω, το πάρω. Και αμέσως κανονίσαμε, αμέσως, ναι. Ναι. Αλλά ήταν δηλαδή και όλο το καλοκαίρι είχαμε την επικοινωνία. Αυτή λες και μας ήταν κάθε μέρα καφέ. Ναι, ναι, ναι. Είδες, όταν οι άνθρωποι έχουν επέλυση, πολλά θαυμάσια μπορούν να γίνουν. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μία θετική άβρα μεταξύ μας. Δεν είναι τόσο δύσκολες οι σχέσεις των ανθρώπων, παρόλο που φαίνονται δύσκολες. Θεωρώ ότι αν οι άνθρωποι έχουμε αυτή την καλή διάθεση, όλα γίνονται και ξεκινούν ωραίες φιλίες. Έτσι νομίζω και εγώ. Και καλές συνεργασίες και ωραίες φιλίες, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Θέλω να σε ευχαριστήσω στο επανειδή. Σε ευχαριστώ και εγώ. Η θετική, πρώτα απ' όλα έχει μια παιδικότητα έχει το πρόσωπό της. Έχει μια παιδικότητα, έτσι ένα άσιο και το πας. Γλυκό χαμόγελο. Ναι, πρέπει να έχεις από καρκίνο. Σίγουρα δηλαδή, μα σου βγάλουν το χάρτη σου. Κάτι καρκίνο έχεις, γιατί το χαμόγελο και αυτό το έχουν οι καρκίνοι. Η αδερφή μου είναι καρκίνο. Έπαιρνε και πολύ ωραίο χαμόγελο. Ναι, και εκεί μοιάζουν.
Αλλά μπορεί να έχεις κάτι Αφροδίτη, κάτι κάποιο. Κάτι, ναι, δεν υπάρχει. Αν το ψάξει. Γιατί έχεις αυτό το φωτεινό χαμόγελο, από αυτό το έχουν μόνο οι καρκινοί. Το αφοπλιστικό. Είναι πηγαίο να ξέρεις. Δεν το κάνω επιτευγμένα. Έτσι μου έρχεται και το βγάζω. Και δεν μπορώ και να το σταματήσω. Μου λέει μερικές φορές ο άντρας μου, σταμάτα συνέχεια να χαμογελάς. Δεν μπορώ, έτσι μου βγαίνει. Μας μαλώνουν και που γελάμε, μας μαλώνουν που κλαίμε, τι θέλουν πια. Τι θέλουν αυτοί οι άντρες από εμάς, μπορείς να πεις. Ό,τι και να κάνουμε τους ενοχλεί. Μάλλον θέλουν μια ισορροπία ή προσπαθούν να κρατούν. Ο σύζυγος ασχολείται έτσι με τα καλλιτεχνικά, έχει έτσι... Καμία σχέση θέλω να σου πω, αλλά με ακολουθεί. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης, ότι με ακολουθεί. Στις παρουσιάσεις μου είναι εκεί. Αυτό. Αυτό. Σε στηρίζει. Με στηρίζει. Με στηρίζει. Εντάξει, τα βήματά μου, επειδή είναι μικρά και αυτόνομα, του τα λέω πολύ συχνά και στον καναπέ. Λέω, κάτσε να ακούσεις τι έγραψε. Και του το ρίχνω. Λέω, πώς το εμπνεύστηκες. Κάθε φορά προσπαθεί να ανακαλύψει την αιτία που έγραψε κάτι. Δεν το γείτονα, πες. Δεν του είχε πάει το μυαλό. Και του αρέσουν τα περισσότερα. Εντάξει, μου λέει και τη γνώμη του, έχει πάντα άποψη. Εντάξει, τώρα ολόκληρο μυθιστόρημα δεν θα το άντεχε να κάτσει να το διαβάσει, δεν είναι τόσο βιβλιοφάγος, αλλά το καλό της υπόθεσης είναι ότι με στηρίζει και ότι με ακολουθεί. Αυτό, αυτό, αυτό. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω στο επανειδή. Χίλια ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ και σε ευχαριστώ και για την παρέα την καλοκαιρινή και για όλα, για το θετικό χαμόγελο. Στο επανειδή λοιπόν. Στο επανειδή. Σίγουρα. Με μια υπόσχεση. Να κάνω τους ακροατές σου να αγαπήσουν την ποιήση. Να με. Εγώ θα το επιδιώξω αυτό. Γιατί ο πολλής κόσμος και η νεολαία δεν ασχολείται με την ποιήση. Όχι, το έχουν κάτι ελαφρύ. Κι όμως κάτι... είναι η αφρόκρεμα της λογοτεχνίας. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Ξέρεις τι δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι. Εγώ θυμάμαι εδώ πέρα τα Προδοξία, κίνησα και έκανα εκπομπές. Από τους πρώτους ποιητές που έφερα ήταν ένας μαθηματικός, είναι γνωστός, ο κύριος Νικόλας, ξεχνάω το επίθετο τώρα, ο Νίκος, είναι μαθηματικός και ποιητής και έχει και ομάδες ποιητικές, πρέπει να είσαστε και φίλοι, ο Παπούλιας. Α, ναι, είμαστε φίλοι. Ο Νίκος ο Παπούλιας. Ο Νίκος ο Παπούλιας λοιπόν μου λέει γι' αυτό, ότι τα πάντα είναι ποιήση. Οι αριθμοί με την ποιήση είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, όπως τα πάντα στη ζωή είναι αριθμοί, έτσι και τα πάντα είναι ποιήση. Τα πάντα μπορείς να τα κάνεις λόγο, να τα κάνεις τραγούδι, να τα κάνεις ποιήση. Τα πάντα, δηλαδή τα πάντα στη ζωή, στη φύση, στα... Και έχει δίκιο. Όπως μου λέει ότι και τα μαθηματικά είναι τα πάντα. Μετά το κατάλαβα. Να είναι καλά, ναι, εμένα μου έχει μάθει πολλά πράγματα. Τότε θυμάμαι 14, 15, 16 τον είχα πιστά εδώ. Μετά με τις δουλειές και με αυτά, δεν, τα χαιρετίσματά μου κύριε Νίκο. Ήταν από τους πρώτους που είχε έρθει σαν ποιητής και κάναμε δουλειά. Σου έκανε ποταρικό. Ναι, να είναι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και στο επανειδή. Καλό φθινόπωρο να έχουμε, με λιγότερες καταστροφές, γιατί και η σκέψη μας είναι στους πηγέντες αυτή τη στιγμή και εύχομαι να βοηθηθούμε όλοι μας να κάνουμε κάτι καλύτερο, δηλαδή να φτιάξουμε τις ανθρώπινες σχέσεις μας, που τώρα και με την περίοδο του COVID δοκιμάστηκαν, όπως πολλά ζευγάρια, επειδή έμεινα σπίτι, αλλά και δοκιμαστήκαμε σαν κοινωνία ολόκληρη. Κοίταξε, δεν είναι και τυχαίο που λένε ότι στα λίμματα έχει βρεθεί ένα 60% ανάπτυξη των ψυχοφαρμάκων. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Όχι, δεν θα τα δώσουμε στους γιατρούς με τα ψυχοφάρμακα, θα το παλέψουμε. Θα βγούμε έξω, θα μιλήσουμε με τους συνανθρώπους μας, θα ανταλλάξουμε γνώμες, γιατί έχω διαβάσει κάπου και συμφωνώ ότι το κουσκούς, το κουτσομπολιό που κάνανε κάποτε στις γειτονιές ήταν ο ψυχοθεραπευτής που έχουμε τώρα εμείς, ο ψυχαναλυτής. Ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε να ζει μόνος, γεννήθηκε να ζει κοινωνός με άλλους ανθρώπους. Άρα πρέπει να έχουμε
την αλληλεπίδραση και να έχουμε την αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους τους άλλους, ώστε να μην απομονώνομαστε, να μην παθαίνουμε καταθλίψεις, να μην απογοητευόμαστε, τα πάντα γίνονται. Ένα άλλο που κάνουν και το σκεφτόμουν χτες, εμένα χτες το βράδυ χτύπησε 3 φορές το 112. Ναι. Και λέω, ρε παιδιά, πού είμαι, ξέρετε, και έβγαινα έξω και βλέπετε ξαστεριά, δεν το πρωί έβρεξε. Και λέω, κοίταξε να δεις τώρα, τι σκεφτόμουν μετά. Λέω, λες να το κάνουν, γιατί εμένα αυτή τη στιγμή τώρα, όταν έχω πεταχτεί 3 φορές από το κρεβάτι μου, έχω πάθει και ένα σοκ, έτσι δεν είναι. Δεν με κάνανε να πάθω ταχυκαρδία, δεν με κάνανε να πάθω τρέμουλο εκείνη τη στιγμή. Δεν μου περάσανε ένα φόβο χωρίς να υπάρχει. Μήπως μας το κάνουν αυτό και επίτηδες για να μας κρατάνε φοβισμένους και να μην μπορούμε να τολμήσουμε. Γιατί εγώ άμα φοβάμαι, δεν θα βγω να πω την αλήθεια που βλέπω. Θα σου πω κάτι και με αυτό θα κλείσω. Δεν φοβάμαι τίποτα, μόνο ένα πράγμα φοβάμαι, Ολυμπία μου. Την κρίση του Θεού. Σωστό. Σωστό. Έτσι. Την κρίση του Θεού. Σωστό αυτό. Να φύγω και το αφήγω να είμαι έτοιμος, ώστε... Με αυτό κλείνουμε. Και ώστε πάνε, είδες όταν είναι ο άνθρωπος και εδώ ανεβασμένος, πόσο ωραία μου τα λέει, μπράβο αγαπητοί μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ για την όμορφη παρεούλα και την όμορφη κουβεντούλα μας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Θα σας συνεχίσω με τα βίντεο που βλέπατε πριν. Α, την 4 του μήνα πάλι έχουμε μία κοπέλα συγγραφέα, έκτακτο αυτό.